Θέλω τώρα κάτι, το κάτι, ναι, για τον μπάτλ του Μαρτίου. Καταρχήν να σου πω ότι η ημερομηνία έχει κλείσει, είναι 8 Μαρτίου. Για το χόρτα, ας πούμε, στη βδομάδα. Τώρα να σου το πω, να μην σου το πω τώρα... Ο σκάουτερ θα είναι εκεί, ό,τι και αν γίνει. Το ξέρω, απλά θα έπρεπε να έχω κι άλλον έναν άνθρωπο μαζί μου για να σου κάνω αυτή τη δήλωση. Αλλά εντάξει, επειδή είναι φίλος και πλέον συνεργάτης, θα το πω. Το The Battle για πρώτη φορά θα γίνει, οι αγώνες του The Battle θα είναι αγώνες στη κλουβί. Και οι αγώνες και του kickboxing και του Muay Thai και της πυγμαχίας θα γίνουν σε κλουβί. Το European Fight League, το EFL του κυρίου Νταουκάκη. Πλέον έχουμε συνεργασία. Θα παιχτούν οι δύο ζώνες του Ηρακλή Τσαμουρλίδη και η ζώνη του Μιχαηλίδη στο The Battle το 9, στις 8 Μαρτίου. Έχουμε συνεργασία με τον κύριο Νταουκάκη και με τον Όμιλο που είναι πίσω από τον κύριο Νταουκάκη. Όσοι γνωρίζουν το πρώτο και το δεύτερο EFL, το έστησα εγώ ως, αν θέλεις, ιδιώτης και η παραγωγή ήταν του Μάρκου. Πλέον είμαστε μαζί, οπότε έχουμε The Battle και EFL μαζί. Όλοι οι αγώνες σε κλουβί, οκτάγωνο. Με co-main event, ο Στέλιο Παπαδόπουλο, ο οποίος θα παίξει τη ρεβάνς με τον Παντόι. Είναι ένας αγώνας διεθνούς ενδιαφέροντος. Δύο πολύ μεγάλοι αγώνες MMA, αλλά όλα τα υπόλοιπα για το MMA και τη συνεργασία θα ήθελα για να είμαι και εντάξει απέναντι στον Μάρκο. Όποτε θέλει, θα κάνουμε μια κοινή συνέντευξη με τον Μάρκο. Θα έχουμε ανακοίνωση και στην επόμενη εβδομάδα και μια κοινή συνέντευξη τύπου για τη συνεργασία αυτή. Γιατί ξέρει την Πινελόπη κάτι. Είναι πολύ σημαντικό αυτή την εποχή να γίνονται συνεργασίες, όχι στα λόγια αλλά στα έργα. Να σου θυμίσω ότι η πρώτη συνεργασία του The Battle ήταν με τον Παύλο Καπόνη, όταν οι πρωταθλητές του Παύλου έπαιξαν στην κάρτα του The Battle από τους αγώνες του Diamond που έκανε ο Παύλος. Η δεύτερη συνεργασία στην πράξη του The Battle είναι στο promo fight με τον κύριο Παγανιά, που ο νικητής του αγώνα Ριτζάκης Θεοδοσίου θα παίξει διπλό αγώνα με τον Φωτακόπουλο στο The Battle 9 και στο 10 που θα γίνει στην Πάτρα. Και η τρίτη ουσιαστικά και η μεγαλύτερη συνεργασία μας είναι η συνεργασία με το EFL. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο Μάρκος μου έκανε την πρόταση να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να φέρουμε κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στο λεγατροπέδιο, αγώνες σε κλουβί MMA Muay Thai Boxing.